Γεια σας παιδιά, ζωντάς εδώ, νέο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε 195 Food Draft Challenge. Είχαμε κάνει πριν από μια-δύο εβδομάδες, έχουν μπει και άλλες καλύτερες κάρτες στο παιχνίδι. Οπότε ελπίζω και με τους νέους icons που έχει βάλει η Ace Drafts να κάνουμε κάτι καλό σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε και challenge, κάτι παρόμοιο με τυφλό Food Draft, τέτοιο δηλαδή είδου challenge όπου θα έχουμε και gameplay. Και σήμερα λογικά θα έχω gameplay, θα δούμε. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, μια γραφή στο κοινό στο κανάλι και να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, πρώτο draft για σήμερα, να δούμε τα συστήματα. Λοιπόν. Δεν είναι τόσο καλά, 4-3-2 είναι το καλύτερο. Πάμε, λοιπόν. Ξεκινάμε ένα Ναζάρ 91, κλασικά. Θα μπορούσα να δώσω και Μέση, αλλά οκ. Και ο Ζάρ μας κάνει, οκ. Εδώ έχουμε Wen, πολύ καλά αυτό ότι δίνει πλέον και σε τέτοια player picks, selections, δίνει και icons. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ πέρα είναι Silvers βέβαια. Οκ. Το καλό είναι ότι βγάλαμε ένα Owen από αυτό το player pick, θα μπορούσε να πάει και πολύ χειρότερα. Εδώ έχουμε ένα ωραίο Oscar 93, οκ. Γενικότερα το σύστημα αυτό δεν είναι το αγαπημένο όπως ξέρετε, οπότε. Δεν έχω και τόσο hype, δεν πιστεύω να κάνουμε κάτι τρομερό. Εδώ πέρα πάμε με Valverde γιατί κάνει perfect link με τον Hazard. Ο Darwin δεν χωρούσε πουθενά. Εδώ πέρα έχουμε έναν Fabian 85. Οκ, μέτρη αρχή, πρώτο draft για σήμερα βέβαια, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Εδώ πέρα πάμε με ένα Ramos, I guess, ίσως κάνει πιο εύκολα links. Εδώ δίνει Mariano και Valencia, πάμε το Mariano. Επειδή είναι Βραζιλιάνος, όπως συνηθίζουμε. Εδώ ένα Λέιμαν, πάρα πολύ ωραία, το skip λειτουργήσε. Καμιά φορά πλέον κάνω skip γιατί δίνει καλά πραγματάκια. Εδώ στο center back τι έχουμε για να δούμε. Δίνει Smalling, δίνει και πικέ. Οκ, ο πικέ είναι ό,τι πρέπει. Και εδώ κλασικά ένα Jordi Alba στο left back, έναν Μπέρνιτσε, όπως λέγεται αυτό, στα Athletic Bilbao. Δυστυχώς δίνει Ρενάτο Σάντες. Πάμε με Γκριμάλντο όμως, επειδή είναι Ισπανός. 90 rating, όχι κάτι τρομερό. Εδώ πέρα πάμε με το Κουρτουά. Και πάμε ρεζέρβες, οκ, μέτρη αρχή δυστυχώς. Μαραντόνα βέβαια, 99, οκ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στο chemistry, είναι 8. Για να προχωρήσουμε. Θέλουμε ένα right wing σίγουρα. Και μας δίνει καρίντσα, πάρα πολύ ωραία. Οκ, θα μπει νοητή στο right wing. Έχουμε 99 chemistry, λύσαμε το θέμα το chemistry. Αλλά έχουμε μόνο 91 rating. Αν μας δώσει κάτι καλό, οκ. Έχω να δω Team of the Year μέση καναδίμηνο σε draft. Θα πάρω μανέ γιατί. Μα ναι, Team of the Year, Team of the Season δεν θα ξαναδώσει. Ενώ Messi μπορεί να δώσει κανένα inform πιο εύκολα. Και ναι, ο Mané χωράει και καλύτερα στην ομάδα αντί για τον Hazard. Οπότε πάμε το Mané. Άμα στείλει και κανένα Team of the Season Wijnaldum, Ederson, κάνα θα είναι καλό. Βλέπετε εδώ πέρα, μας δίνει Messi. Οπότε σύμφερε πάρα πολύ να πάρουμε για ένα rating τον Mané. Να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε ένα Sosa 92. Οκ, νομίζω χωράει αντί για τον Valverde επίσης. Δεν αλλάζει κάτι στο chemistry. Οκ. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε εδώ πέρα. Αλλαγές. Οκ, έχουμε ένα Hulk, να το λέω καλά, ή Hulk όπως το λέει ο καθένας. 94. Εντάξει, δεν χωράει, αλλά είναι high rated. Έχουμε 93 πλάκα-πλάκα. Οκ, το 93 δεν είναι καθόλου κακό. Τώρα κάποια αλλαγή δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Θέλουμε σίγουρα ένα left back. Θέλουμε σίγουρα ένα center mid. Αυτά είναι τα δύο κυριότερα πράγματα που μας λείπουνε. Εδώ δίνει ένα Ζενιάκ 93, ο οποίος και αυτός δεν χωράει. Τουλάχιστον παραμένει το rating 93. Εδώ έχουμε έναν. Θα πάρω Ρικέλμε, παιδιά. Θα πάρω αναγκαστικά Ρικέλμε. Γιατί είναι icon τώρα για 2 rating. Δεν μπορώ να πάρω το Diego Mendes. Βλέπετε 100 chemistry, 93 rating. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε ότι μερικά drafts ξεκινάνε πάρα πολύ άσχημα σε αυτό και συνέχεια γίνονται πάρα πολύ δυνατά. Οκ, okay, εδώ πέρα ίσως να χτυπάμε και 94. Όχι δυστυχώς. Θέλουμε σίγουρα ένα Team of the Year εδώ πέρα με έναν Van Dijk, έναν Robertson για να κυνηγήσουμε το rating το 94. Το 95 είναι ακραίο. Α, με το Messi left back πάει το rating 94. Οκ, okay. Για να δούμε. Καλό φαίνεται εδώ πέρα. Και δίνει Rashford. Οκ, okay. Μένει το rating το ίδιο. Δύο θέσεις, πάμε. Καλό είναι μάλλον. Και δίνει Davis 92. Οκ, okay. Νομίζω πέφτει δυστυχώς. Μάλλον θα αρκεστούμε στο 193, το οποίο για πρώτο draft δεν είναι κακό. Για να πω την αλήθεια, το για να κάνει 195 ή 194 θέλει κάτι πολύ ακραίο. Θέλει να έχει τουλάχιστον ένα Team of the Year Allison τέρμα. Θέλει να έχει τέρμα. Θέλει να έχει center back ένα Van Dijk. Θέλει ένα Ζάριο σίγουρα. Θέλει ένα Ronaldinho. Θέλει πολύ καλά πράγματα. Αλλά για πρώτο draft αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Λογικά με το manager θα πάει για το chemistry 100. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να το παιδεύω πολύ παραπάνω. Έχουμε κάνει πολλές φορές το 93, οπότε αυτά πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα παιδιά πόσο άτυχοι ήμασταν για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, έπεσε το ρεύμα την ώρα που έκανα record το gameplay, οπότε έκλεισε και το PlayStation και χάθηκε. Και κοιτάξτε τι ομάδα είχαμε φτιάξει πραγματικά. Είχαμε φτιάξει μια απίστευτη ομάδα. Κοιτάξτε αρχική squad, Captain Hulit,
Ζιντάν, Ναζάριο, Ροναλντίνιο, Moments, όλοι αυτοί οι Moments. Μπουσκέτς, Φίλιπς, Ντέιβις, Ράμος, αντί για τον left back της Bilbao μας είχε δώσει το Φέρντιναντ, ο οποίος τον έχω ρεζέρβες, Αλμπέρτο και Όμπλαχ Τέρμα. Πραγματικά ήταν απίστευτο draft, πάρα πολύ άτυχη ήμασταν γιατί είχε πάρα πολύ hype όπου χάθηκε το recording. Δυστυχώς ο πάγκος και οι ρεζέρβες ήταν να πέσει, πραγματικά κοιτάξτε τι έχουμε για πάγκο. Έχουμε για πάγκο ένα Φέρντιναντ το 85, έχουμε έναν από τη Σάλκε, τον Γκριεσμάν, τον Μόντριτς. Και έτρεμε το φύλακα 89 overall. Δυστυχώς γι' αυτό το λόγο δεν έχει πάει το rating 94 ή 95. Πιστεύω ότι αν είχαμε έστω ένα team of the year στο πάγκο, να είχαμε κανέναν 92 overall sim, θα μπορεί οριακά να κυνηγάγαμε το 95 rating. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ καλό draft. Ήμασταν άτυχοι που χάθηκε δυστυχώς λόγω της διακοπής ρεύματος στο gameplay. Δυστυχώς το recording. Αλλά όπως και να έχει αυτά, συνεχίζουμε με το τρίτο draft της ημέρας. Κάναμε δύο πολύ καλά draft για την αρχή, πάρα πολύ δύο δυνατά drafts. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κάναμε δύο απέσα drafts, τα οποία δεν νομίζω να τα βάλω στο βίντεο, φάση 90 rating και 91, οπότε αυτό είναι το πέμπτο για σήμερα. Για να δούμε. Εδώ δίνει Hulit, ok, πάρα πολύ καλή αρχή. Captain Hulit, όπως μας είχε δώσει και πιο πριν, αν θυμάστε. Εδώ τι έχουμε όλοι 92, ok, πάρα πολύ δυνατή αρχή. Αν δώσει και ένα ζάρ εδώ πέρα, θα είναι απίστευτο. Γιατί αυτό είναι και online draft και μάθω το παίξω. Εδώ, πρώτη φορά σε draft μου τυχαίνει και Cruyff και Hulit, πραγματικά παιδιά. Απίστευτη κάρτα ο Moments Cruyff, δεν τον έχω δοκιμάσει ποτέ, φέτος τουλάχιστον, οπότε για να δούμε. Εδώ δεν είναι Εγκολάν και Χάμες. Πάμε με ένα Εγκολάν γιατί είναι πιο CM σε DM φάση και πιστεύω μπορεί να βοηθήσει και στην άμυνα. Δεν πιστεύω να έχω τόσο θέμα στην επίθεση, έχω παραπάνω θέμα στην άμυνα. Εδώ δίνει... Λοιπόν, επειδή θα το κοιτάω, επειδή θέλω να παίξω τον draft, σκέφτομαι να πάρω Mendy, αλλά θα μου πεις κυνηγάς το rating κιόλας, οπότε πάμε με Busquets. Πάμε με Busquets, το ξέρω ότι η λογική είναι για να πάρω Mendy γιατί είναι καρτάρα, αλλά πάμε με Busquets. Εδώ δεν είναι η Κατούσο, ok. Πήρα Busquets παιδιά λόγω του rating, μόνο για αυτό το λόγο. Εδώ έχουμε έναν Μουρίγιο, ο οποίος καλή καρτούλα έχει, ok. Αν δώσει κανένα icon, κανένα μπαρέσει, κάπως θα τον λιγκάρουμε. Δίνει Ασέρμπι εδώ πέρα, ok. Right back τώρα ένα Λαμπέρτο θα ήταν γετανικό, πραγματικά. Μπαν θα το δώσει. Ναι, τον έδωσε πάρα πολύ ωραία. Μόμες Αλμπέρτο. Και left back κλασικά είναι Άλμπα. Έναν κάτι τέτοιο, ένα Μαρσέλο. Δεν είναι και Μαρσέλο και Άλμπα. Οκ, okay, πάμε με τον Άλμπα. Κάτι καλύτερο δεν υπάρχει. Και goalkeeper ένα Layman. Για το chemistry. I guess. Όχι, δίνει Όμπλακ και Τερστέγγεν. Πάμε με Όμπλακ. Λοιπόν, τρομερό draft. Πραγματικά είναι και online, οπότε όπως είπα θα το παίξουμε κιόλα. Οκ. Okay. Εδώ τι έχουμε, έχουμε έναν Bell 91 ο οποίος αν δεν μπορεί να μπει super sub αντί για τον Ναϊγκολάν ίσως, βασικά αντί για τον Busquets και να περάσουν Ναϊγκολάν CDM, και αυτό μπορεί να γίνει, και μάλλον θα γίνει. Οκ, οκ. Άκυρο μάλλον άκυρο, μάλλον δεν νομίζω να χωρέσει ο Ναϊγκολάν. Βασικά δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Ας βάλουμε τώρα προσωρινά Ναζάριο. Και Owen Center Mario το Chemistry, δεν νομίζω να μείνει έτσι, ελπίζω να μείνει έτσι. Εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε ένα μπαμπόν, οκ, okay, τι πατρελό. Εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα Salve 91, οκ, okay, καλό είναι αυτό. Λύσαμε το chemistry, πάρα πολύ ωραία, με μια απλή παιχτών, αλλαγή παιχτών. Εδώ πέρα έχουμε Ronaldo. Δεν χωράνε όλοι αυτοί δυστυχώς, δεν χωράνε. Έχουμε και Bale και Ronaldo, δεν είναι μεγάλο center back. Και εδώ πέρα δίνει και Haaland και Mertens, θα πάμε με το Haaland, αλλά και πάλι δεν χωράει. Τι να αφήσει έξω, Ronaldo, Ναζάριο, δεν γίνεται. Εδώ τι έχουμε, έχουμε έναν Αγκουέρο, συγγνώμη, και έναν Εμπαπέ. Πάμε τον Εμπαπέ. Θέλω οπωσδήποτε ένα center back, σε παρακαλώ, ένα καλό center back θέλουμε. Δίνει έναν Αυγούστο, ο οποίος έχει απίστευτη κάρτα. Και χωράει για τον Busquets, πάρα πολύ ωραία. Οκ. Okay. Κάτι καλό. Δίνει Φελίπε Άντερσον. Έχουμε 93 rating, γιατί δεν είχε πάλι ένα 4 όμως. Για να δούμε. Πραγματικά είναι τρομερή ομάδα και πιστεύω ότι το rating δεν είναι αυτό που πρέπει. Τώρα είναι 92 rating, λογικά τώρα πάει 93. Αλλά και πάλι μπορούσαμε άνετα να έχουμε rating 94. Λογικά λόγω του Άλμπα δεν είναι το rating τόσο. Τι άλλο να πω πραγματικά. Και λόγω του Γκατούσο, τι να πω, δεν ξέρω. Για να προχωρήσουμε. Κάτι καλό εδώ πέρα, από το πουθενά. Όχι. Βάλουμε τον Μουρίγιο μέσα. Έχουμε rating 93, λογικά με Owen που θα παίξουμε βασικό και να το κάνουμε αλλαγή γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω και τελευταίο pick δίνει τον Armani. Δυστυχώς πήγε βασικά πλάκα τώρα είναι τρομερό draft έτσι.
Το μόνο που με προβληματίζει λίγο είναι ότι δεν έχουμε center back. Οπότε, δεν μπορεί να βάλω Busquets. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το φτιάξω off camera και επανέρχομαι. Λοιπόν, θα παίξουμε με Mourinho center back. Έχω βάλει Busquets απλά για το chemistry. Με το που ξεκινάει το match θα περνάει Mourinho. Η αλήθεια είναι πως έχω να παίξω γύρω στον ένα μήνα FIFA gameplay, δυστυχώς. Οπότε θα δούμε, θα τα παίξω το match off camera και θα τα σχολιάσουμε με το που τελειώσει το draft. Οπότε αυτά, παίζω το match και επανέρχομαι να δούμε τι κάναμε στο draft. Λοιπόν, το να παίζει FIFA με 30 βαθμούς Κελσίου είναι το ό,τι χειρότερο. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο. Και τέλος πάντων, είχαμε παίξει με ένα μήνα δυστυχώς. Θυμάστε πόσο κακή άμυνα έπαιζα. Ήταν λίγο χειρότερη αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, παίξαμε καλούτσικα βάθμους. Δηλαδή, μπορώ να πω την αλήθεια ότι το ευχαριστία το gameplay. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε. Είχα να παίξω καιρό βέβαια, μπορεί για αυτόν τον λόγο. Αλλά όπως και να έχει, βλέπετε εδώ πέρα ένα-ένα. Έπαιξα δύο μάτς, να το κάνω σπόλια από τώρα δυστυχώς. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, έχασα στο δεύτερο. Μα αυτό το καταλαβαίνετε και από την ώρα του βίντεο. Τέλος πάντων, ναι, έπαιξα δύο ματσάκια. Ήταν πάρα πολύ close και τα δύο. Πραγματικά, τουλάχιστον όπως είπα, όταν έχεις καλή ομάδα, αυτό είναι το κάνουμε τον draft. Όταν έχεις καλή ομάδα, έχεις καλούς παίχτες στο χέρι στο gameplay. Δηλαδή, είχα μπει γουλού πριν από 1,5 μήνα, θυμάστε, με την ομάδα μου ήταν πάρα πολύ μέτρια. Και παίζαμε πολύ καλύτερες ομάδες και είχα και λίγο lag και delay. Και πραγματικά ήταν ό,τι χειρότερο σε αποθεί ακραία από το να παίξει FIFA. Πραγματικά, σε αποθεί πάρα πολύ. Δυστυχώς, εντάξει, το να μην παίζει FIFA για τόσο καιρό που εγώ είχα και θέματα στην άμυνα, έχω ξεχάσει λίγο. Δηλαδή, έχω ξεχάσει, εντάξει, ενώ δεν έχω συνηθίσει το gameplay, το παιχνίδι. Οπότε είχα κάποια θεματάκια. Να πω την αλήθεια, αυτός ο αντίπαλος μου πρώτος ήταν οριακά από μένα καλύτερος και ίσως άξιζε την νίκη, αλλά ήμουν πιο αποτελεσματικός και όπως την έχει φάγα μόνο 2 γκολ, αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό και νίκησαμε 4-2. Και εδώ πέρα πάμε με τον δεύτερο αντίπαλο, ο οποίος είχε πάρα πολύ δυνατή ομάδα, 91 rating. Το μόνο κακό στην ομάδα του ήταν ίσως λίγο ο Ντιμπαρέα στην επίθεση, κατά τα άλλα πάρα πολύ δυνατή ομάδα και δυστυχώς ήταν από μένα χειρότερος, αλλά είναι η FIFA, εννοείται πως το match μπορεί να κρίνει τις λεπτομέρειες και αν κάνεις κάποια λάθη. Και συγκεκριμένα στο match αυτό κρίθηκε από τα λάθη που έκανα. Έκανα πολύ άρχαρα λάθη στην άμυνα. Εδώ πέρα κοιτάξτε παλιά που έβγαλε ο Ναζάριο, απίστευτη παλιά για το Χούλιτ, ο οποίος με το αριστερό, εντάξει, εγώ επειδή έχω συνηθίσει από την ομάδα μου, δεν εμπιστεύομαι σχεδόν καθόλου το weak foot των παιχτών μου. Και εδώ πέρα, ίσως πολλές φορές το έκανα αυτό λάθος, εδώ πέρα το εμπιστεύτηκα και λειτουργήσε. Έκανα το 1-1, εννοείται το φάγα πάρα πολύ γρήγορα μετά 1-2 με το Ροναλντίνιο. Μετά στο 50 εδώ πέρα βάζουμε ένα τυχερό γκολάκι. Έγινε μια κόντρα. Το καλό βέβαια που σας είπα ότι δεν είχε καθόλου delay, οπότε χάρηκα το gameplay. Θα μου πεις τώρα λογικό να μην έχει delay αφού πλέον δεν παίζει κανείς. Παίζουν πάρα πολύ λίγοι πιστεύω και από εσάς παίζουν πάρα πολύ λίγοι Winged League. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να παίζει όλο μήνα FIFA. Πραγματικά εννοώ gameplay. Κάνα draftάκι, κάνα pack opening. Εντάξει. Εδώ πέρα κάναμε το 3-3 βλέπετε με το Cruyff, αλλά δυστυχώς κλασικός εγώ. Κοιτάξτε άμυνα που παίζω, πάρα πολύ κακή άμυνα. Μέση με το δεξί κάνει και το 4-3. Οπότε αυτά για σήμερα. Αύριο ή μεθαύριο μάλλον θα έχουμε Food Draft Challenge, όπου θα έχουμε πάλι gameplay και ελπίζω εκεί πέρα να παίξω λίγο καλύτερα και με live commentary. Οπότε αυτά, γεια σας.